Στην τηλεφωνική μας γραμμή, η Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, η κυρία Μαρία Σπυράκη. Πολύ καλημέρα σας. Καλημέρα, κύριε Αδαμόπουλε. Καλημέρα, αγαπητέ Βασίλη. Καλημέρα, Μαρία μου. Λοιπόν, θα ήθελα να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας με την έξοδο της χώρας στις αγορές. Γιατί μέσα σε όλη αυτή τη βαριά ατμόσφαιρα, έτσι, που ορίζεται από τη σύγκρουση της κυβέρνησης με τους δικαστές, από τις αποκαλύψεις της Βαρουφακιάδας και την αίσθηση που έχουμε αποκτήσει πια όλοι μας για το πόσο ξυστά περάσαμε από την καταστροφή, έρχεται αυτή η έξοδος στις αγορές, την οποία η κυβέρνηση επιχειρεί από χθες κιόλας με διαφόρων λογιών ανακοινώσεις ή αναρτήσεις στα social media να την εκμεταλλευτεί επικοινωνιακά. Παρακάμπτω τη χαρά του Παύλου Πολάκη και την προτροπή του σε εσάς τους αντιπολιτευόμενους να φάτε τα σκότια σας. Έτσι ακριβώς έχει γράψει στο Facebook. Και τώρα φάτε τα σκότια σας. Και έρχομαι στις δηλώσεις που έκανε ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος ήταν ιδιαίτερα ευδιάθετος, όπως ακούσαμε χθες στο Προεδρικό, για αυτή την έξοδο. Σήμερα λένε ότι θα επιχειρήσουν να περάσουν ένα μήνυμα. Ότι τα δύσκολα τα αφήνουμε πίσω μας, ότι φεύγουμε από τα μνημόνια. Έτσι είναι τα πράγματα. Κύριε Αδαμόπουλε, καταρχήν νομίζω ότι πρέπει να είμαστε σαφείς και ξεκάθαροι, και σε αυτό η Νέα Δημοκρατία έχει πραγματικά υιοθετήσει μια πολύ υπεύθυνη στάση. Θεωρούμε την έξοδο της Ελλάδος στις αγορές ένα θετικό γεγονός. Και σε καμία περίπτωση δεν θα μιμηθούμε τον κύριο Τσίπρα και τους νυν υπουργούς του όταν το 2014, πρώτα τον Απρίλιο και μετά τον Ιούνιο, γιατί η Ελλάδα βγήκε δύο φορές στις αγορές το 2014 επί των ημερών της κυβέρνησης Σαμαρά, τότε ο κύριος Τσίπρας και οι υπουργοί του μιλούσαν για προσυμφωνημένη ή και στημένη έξοδο στις αγορές, ο όρος ανήκει στον κύριο Σκουρλέτη, προκειμένου να υπονομεύσουν το εγχείρημα της επιστροφής της ελληνικής οικονομίας στην κανονικότητα. Ήταν τότε που η ελληνική οικονομία έτρεχε με ρυθμούς ανάπτυξης που η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί καν να φανταστεί. Ήταν τότε που η ολοκλήρωση του προγράμματος ερχόταν στο τέλος του χρόνου, στις αρχές του 2015, με προληπτική επιστρεπτική γραμμή. Τι μεσολάβησε από τότε, δεν χρειάζεται να το επαναλάβω, παρά μόνο να επαναφέρω δύο ρυθμούς. 86 δισεκατομμύρια ευρώ μνημόνιο, 100 δισεκατομμύρια ευρώ τελικός λογαριασμός σύμφωνα με τον επικεφαλής του ESM και λόγω της ύφεσης. Ως εκ τούτου, η σημερινή έξοδος στις αγορές, που δεν είναι τίποτα άλλο από μετακύληση της αποπληρωμής του ομολόγου που εξέδωσε η κυβέρνηση Σαμαρά το 2022, γι' αυτό μιλάμε. Ναι. Δεν μιλάμε για νέο ομόλογο, δεν μιλάμε για φρέσκο χρήμα, δεν μιλάμε για φρέσκια χρηματοδότηση. Μιλάμε για μετακύληση, δηλαδή για αναχρηματοδότηση ενός υπάρχοντος ομολόγου. Ναι. Ως εκ τούτου, αυτή η έξοδος είναι ένα σημάδι, αλλά είναι τόσο όσο. Και συγχρόνως είναι ένα σημάδι το οποίο σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται από την κυβέρνηση επικοινωνιακά, προκειμένου να δείξει ότι είναι το τέλος του δρόμου. Ναι, ως ορόσημο εξόδου από τα μνημόνια, ας πούμε. Ναι. Είναι η αρχή του δρόμου, κύριε Αδαμόπουλε, και η κυβέρνηση αυτή έχει δείξει ότι αποθαρρύνει τους επενδυτές. Για να φύγει η χώρα από τα μνημόνια, για να σταθεί η χώρα στα πόδια της, χρειάζεται βασικά διαστατικές αλλαγές. Χρειάζεται πρωτίστως και κυρίως να δώσει τέλος στην υπερφορολόγηση, ώστε να μπορεί να υπάρξει ένα καλό επενδυτικό κλίμα. Χρειάζεται κυρίως να υλοποιούνται τα συμφωνηθέντα για τις αποκρατικοποιήσεις, και εδώ σας θυμίζω το κραυγαλαίο παράδειγμα του ελληνικού. Τα πράγματα δεν είναι όπως επιχείρει να τα θεοτεχνήσει η κυβέρνηση. Αλλά κύριε Αδαμόπουλε, μια και αναφέρατε και τον κύριο Πολάκη. Ναι. Και εδώ είναι μόνο ένα σύμπτωμα όλο αυτό που συμβαίνει. Ένα μικρό περιστατικό. Έχουμε στην πραγματικότητα συμπεριφορές υπουργών που εξαχριώνουν τη δημόσια συμπεριφορά. Ναι. Βέβαια, η περίπτωση Πολάκη είναι μια κατηγορία από μόνη της, έτσι. Νομίζω είναι αδιαφυσβήτητο αυτό. Πολάκη είναι μια κατηγορία από μόνη της. Ναι. Η περίπτωση Καμένου είναι μια άλλη κατηγορία από μόνη της. Έχουμε συμπεριφορές υπουργών που οδηγούν την ήδη κοινωνία που είναι στα όρια της σε μια κατάσταση που πρέπει να τη λάβουμε πολύ σοβαρά υπόψη. Για να ρωτήσω δεν κάτι. Είναι ναι, ναι. Επιστροφή στην κανονικότητα, κύριε Αδαμόπουλε, ο τρόπος με τον οποίο συμπεριφέρονται υπουργοί της κυβέρνησης, αγνοώντας τους τύπους και στην πραγματικότητα φέρνοντας την κοινωνία ξανά και ξανά στα όρια. Ναι, βλέπουμε ότι αυτή η έξοδος έρχεται σε μια στιγμή, για να επιμείνω λίγο, που και από την πλευρά των δανειστών, Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για παράδειγμα, αλλά και η Τράπεζα της Ελλάδας είχε συστήσει στην κυβέρνηση να περιμένει λίγο, να κάνει λίγο κράτη.
γίνεται εσπευσμένα. Γίνεται όμως μέσα σε μια ατμόσφαιρα που η κυβέρνηση τροβιλίστε στη δίνη διαφόρων σκανδάλων, η αποκάλυψη Βαρουφάκη, το καμένος γκέιτ κλπ. Άρα λοιπόν θετικό λέτε το βήμα, αλλά μήπως ήταν και εσπευσμένο, μήπως ας πούμε θα έπρεπε ενδεχομένως, λέω, να περιμένει λίγο περισσότερο. Δεν θα μπω στη διαδικασία αυτή τη κρίση. Οι άνθρωποι που κάνουν αυτή τη δουλειά νομίζω ότι ξέρουν καλύτερα. Θα πω απλώς ότι πρόκειται για αναχρηματοδότηση παλαιού χρέους. Ναι. Δηλαδή, ομολόγο που είχε εκδώσει η κυβέρνηση Σαμαρά πρώτον. Και δεύτερον, σε καμία περίπτωση αυτό δεν είναι το κλειδί του παραδείσου. Ναι. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί πριν από λίγο αναφερθήκατε στην δυσοσμία και στον προβληματισμό που προκαλούν οι αποκαλύψεις του άλλοτε Υπουργού Οικονομικών, του κ. Βαρουφάκη. Είναι απαραίτητο να πέσει άπλετο φως σε αυτή την υπόθεση. Είναι απαραίτητο οι πρωταγωνιστές αυτής της υπόθεσης να μιλήσουν στη Βουλή, σε Εξεταστική Επιτροπή, ώστε οι πολίτες να πληροφορηθούμε τι ακριβώς συνέβη εκείνες τις φοβερές μέρες που η πατρίδα οδηγήθηκε στον κρεμό και σώθηκε από το φύλλο του κρεμού χάρη στην καλοσύνη των ξένων. Και από εκεί και πέρα πρέπει να το ξέρουμε αυτό με κάθε λεπτομέρεια. Ναι. Είναι προφανές ότι ο κ. Βαρουφάκης μιλάει, αφού είναι φανερό ότι έχουν παραγραφεί οι οποιασδήποτε ευθύνες που θα παραγραφεί. Και πάντα κάτι θυμάται. Σε κάθε συνέντευξη πάντα κάτι θυμάται. Ναι. Είναι όμως απαραίτητο, ναι, η κοινωνία να μην οδηγηθεί σε ένα μέτρη δατισμό, να παίρνει λίγο-λίγο το δηλητήριο και να είναι σε μια φάση ευτυχώς δεν πάθαμε τίποτα. Να ρωτήσω. Οφείλουμε και ο Πρωθυπουργός, ο οποίος ήταν πρωταγωνιστής σε αυτή την υπόθεση, όπως όλοι παραδέχονται και περιγράφουν, να δώσει δημόσια ενώπιον της Βουλής τη δική του εκδοχή. Η κυβέρνηση φαίνεται ότι αποφεύγει τις απαντήσεις. Αυτό φαίνεται και από την υπόθεση Καμένου, έτσι. Από την υπόθεση Καμένου που έκανε ό,τι μπορούσε για να την αντιμετωπίσει έτσι με το σύστημα κατενάτσιο, να τη στείλει το Σεπτέμβριο και οι απαντήσεις παραμένουν ανύπαρκτες. Έτσι, αιωρούνται διάφορα ερωτήματα που σχετίζονται άμεσα με τη θεσμική λειτουργία αυτής εδώ της χώρας και της δημοκρατίας και παραμένουν αναπάντητα. Έχει μια αλλεργία από ό,τι φαίνεται η κυβέρνηση στο θέμα των εξεταστικών επιτροπών και τη διερεύνηση τέτοιων υποθέσεων. Ωστόσο το θέμα νομίζω έχει να κάνει τώρα και είναι πολύ σοβαρότερο και με την κρίση που έχει προκύψει στη σχέση της κυβέρνησης με τους δικαστές. Και εδώ θα ήθελα την άποψή σας, γιατί χθες είχαμε μια παρέμβαση βαρισίματη από την πλευρά του Προέδρου της Δημοκρατίας αλλά και από τον Πρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας και ήθελα να σας ρωτήσω μέχρι πού βλέπετε να πηγαίνει αυτή η ιστορία και τι προβλήματα δημιουργεί κατά την αξιωματική αντιπολίτευση. Είναι πρόσδεκτη η παρέμβαση του Προέδρου της Δημοκρατίας, δεδομένου ότι, αν μου επιτραπεί η έκφραση, ο κόμπος φτάνει στο χτένι. Ο κόμπος φτάνει στο χτένι εξαιτίας της απροκάλυπτης υπονόμευσης που επιχείρει η κυβέρνηση στη δικαιοσύνη. Και αυτός είναι και ο λόγος που ξεσηκώθηκαν και οι πέτρες. Αυτός είναι και ο λόγος που οι δικαστές χρησιμοποιούν τις εκφράσεις και τις παρομοιώσεις που χρησιμοποιούν. Αυτός είναι και ο λόγος που ο πρόεδρος του Συμβουλίου Επικρατείας αντέδρασε έτσι. Είναι απαραίτητο η κυβέρνηση να θυμηθεί ότι η διάκριση των εξουσιών δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να δοθεί κατά περίσταση. Ούτε είναι κάτι το οποίο μπορεί η κυβέρνηση να αγνοεί επιδεικτικά. Είναι βασικό στοιχείο της λειτουργίας της δημοκρατίας. Και ως εκ τούτου μας ανησυχεί πάρα πολύ, ο κ. Μητσοτάκης το έθεσε και χθες στο μήνυμά του για την αποκατάσταση της δημοκρατίας. Είναι όμως απαραίτητο η χώρα να μην περάσει σε μια περίοδο παρατεταμένης θεσμικής παρακμής εξαιτίας του γεγονότος ότι ο ΣΥΡΙΖΑ και οι ανεξαρτητοί Ελλήνες θέλουν περμάρε περτέρα να παραμένουν στην εξουσία. Γιατί αυτό συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Αυτό συμβαίνει αυτή τη στιγμή και είναι πολλοί αυτοί που υποστηρίζουν ότι ο Πάνος Καμένος ενδεχομένως να είναι και το μοιραίο πρόσωπο αυτής της συγκυβέρνησης. Πιστεύετε ότι με αφορμή τις εξελίξεις γύρω από την υπόθεση θα μπορούσε ενδεχομένως να συμβεί κάτι τέτοιο, θα μπορούσε να είναι κάτι τέτοιο? Εκείνο που πρέπει να φανεί καθαρά είναι καταρχήν ποια είναι η ανάμειξη του Υπουργού Εθνικής Αμήνης και επικεφαλής του μικρότερου εταίρου στο κυβερνητικό σχήμα σε σχέση με την περίφημη υπόθεση του πλοίου. Και εκεί θα πρέπει τα πράγματα να λεχθούν με το όνομά του και ενώπιον της Βουλής. Γι' αυτό και πραγματικά μας κάνει τεράστια εντύπωση το γεγονός ότι η κυβέρνηση αποφάσισε, ο ΣΥΡΙΖΑ αποφάσισε unblock να καταψηφίσει την Εκτελεστική Επιτροπή. Θεωρεί ότι δεν τρέχει τίποτα? Μάλιστα. Θεωρεί ότι όσα ελέγχθησαν είναι ακριβώς το πλαίσιο της πολιτικής δραστηριότητας ενός υπουργού, ο οποίος κατά καιρούς συνομιλεί και με τους καταδίκους. Οι σοβίτες, ναι. Μάλιστα. Είναι απαραίτητο δηλαδή να έχουμε πολύ καθαρές απαντήσεις επ' αυτού. Τώρα, ναι, αν είναι ή όχι το μοιραίο πρόσωπο ο κ. Καμένος, υπάρχουν μια σειρά ζητήματα στα οποία θα φανεί.
ήδη πάντως το γεγονός ότι διαφοροποιείται και στο θέμα της εθνικής θέσης, της θέσης που ο Κώστας Καραμανλής διατύπωσε στο Βουκουρέστι και υιοθέτησαν από εκεί και στο εξής όλες οι κυβερνήσεις για την ονομασία της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, δηλαδή μία σύνθετη ονομασία έναντι όλων, πρέπει πρώτα απ' όλα να προβληματίσει το μεγάλο κυβερνητικό τετέρω. Όχι εμάς, εμείς έχουμε ξεκαθάρες θέσεις. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Σπυράκη, για τη συμμετοχή.